αίσθηση και φιλή. Ωραία συμπλέουν που μπορεί να δώσουν κάτι βοηθητικό και η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι πιο ευνοϊκές σε πολλούς τομείς και σε πρακτικά θέματα όπως είναι τα οικονομικά και να κοιτάξετε λίγο τι βελτιώνετε στη δουλειά, τι μπορείτε να αλλάξετε, πώς μπορείτε να κάνετε συνδυασμούς περισσότερο επικοδομητικούς σε όλους τους τομείς και σήμερα και αύριο τα καταφέρνετε καλύτερα και υπάρχει και αυτό που λέμε νέα σχέδια. Τι είναι αυτό το καινούριο που μπορεί να δώσει τη θέση του σε κάτι παλιό το οποίο πια ή δεν μας χρειάζεται ή δεν εξυπηρετεί. Και οι φίλοι στο πλευρό σας σήμερα και αύριο γίνεται λοιπόν λίγο περισσότερο κοινωνική να βγείτε, να ανταλλάξετε απόψεις και για τα αισθηματικά σήμερα και αύριο. Παρότι είστε σε ένα διάστημα που οι συγκρούσεις, η ζήλια, η γκρίνια δεν λείπουν αυτά τα συναισθήματα. Σήμερα και αύριο όμως υπάρχει ένα καλύτερο υπόβαθρο για όλα αυτά. Και να δούμε το ζυγό. Αντέξτε λέει λίγο ακόμα. Καταρχήν η σημερινή μέρα είναι λίγο πιο βαριά. Έχει πιο πολλά θέματα. Υπάρχει αγωνία. Τι θα κάνω με αυτό, με τούτο, με εκείνο, με το άλλο. Η αυριανή βγάζει ένα λίγο βάρος. Γιατί θα περάσουμε στο ζώδιο του τοξότη. Και αυτή η ζωδιακή αλλαγή είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα και ευνοϊκή για σας. Και επειδή λέμε και ξαναλέμε ότι ο Νοέμβρης έχει μια μεγαλύτερη έμπνοια την οποία θα νιώσετε περισσότερο από το Σάββατο, όχι σήμερα και αύριο τόσο πολύ, Σάββατο, Κυριακή, από εκεί και μετά και οπωσδήποτε με όλους τους τρόπους οφείλετε να αξιοποιήσετε τον Νοέμβρη. Σήμερα και αύριο λοιπόν έχει βαβούρα, το σπίτι, να αλλάξω τούτο, να φτιάξω εκείνο, να κάνω το άλλο με τα οικονομικά που δεν βγαίνει, που έχει πολύ έξοδα. Έχει αυτή τη βαβούρα και δεν κάνει και καλό κλίμα για τα αισθηματικά η σημερινή μέρα και η αυριανή. Αλλά είναι οι μέρες που θα καθαρίσουν το τοπίο για να μπορέσετε μετά και να κερδίσετε κάτι περισσότερο και να νιώσετε καλύτερα και για τη σχέση σας λίγο πιο καλά. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Συνεχίστε λέει όπως χθες σας πάει, μπορείτε να πιάσετε το σφιγμό των πραγμάτων περισσότερο, των υποθέσεων στα επαγγελματικά, σε οικονομικά θέματα. Ο Νοέμβρης μπορεί να είχε πολύ σκαμπανεύασμα και στο ξεκίνημά του και στο μέσον, αλλά τίνει να δείξει και μια πιο θετική πλευρά και σήμερα και αύριο ακριβώς αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορείτε λοιπόν ακόμα και δύσκολα θέματα, Τζένι μου, να τα αξιοποιήσετε, να τα διαχειριστείτε καλύτερα, να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Σήμερα και αύριο δεν είναι μόνο για τα κοντινά, αλλά και για τα μακρινά. Πώς λέμε, ξένοι, εξωτερικό, ταξίδια, συμφωνίες, ένα μπεσβιές και ακόμα προϊόντα που μπορεί να προχωρήσουν, ιδέες, σπουδές, όλα αυτά μπορεί να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και ο διάλογος λέει επίσης στα αισθηματικά και στις σχέσεις μπορεί να δώσει μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Και να περάσουμε στην τοξότη, το κυνήγι του ευρώ, αυτό μπορούμε να πούμε. Η σημερινή μέρα λέει ψάξτε λίγο περισσότερο τα οικονομικά και ψαχουλέψτε όλος ιδιαιτέρως φόρους τόκους, ασφάλειες, αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις, εφάπαξ, συντάξεις, διατροφές, από όπου μπορεί να κερδιθεί λίγο χρήμα, από όπου μπορείτε να γλιτώσετε ή να πληρώσετε λιγότερα. Οι συνδυασμοί αυτοί δεν θα δώσουν αμέσως ένα αποτέλεσμα, αλλά δεδομένου ότι η Αφροδίτη θα βρίσκεται μέχρι και το Μάρτι, στο σημείο εκείνο που είναι τα οικονομικά και τα πάσης φύσεως συμφέροντά σας, σημαίνει ότι σιγά σιγά είστε ακόμα μέσα στον κλειό αυτόν το δύσκολο, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσετε και στα οικονομικά και παντού να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Προς το παρόν μένουμε στο ότι η σημερινή μέρα και η αυριανή μόνο ψυχολογικά μπορεί να σας βαρύνουν κάπως, αλλά το Σάββατο και Κυριακή, που είναι πολύ καλές, αυτές είναι οι ενδεδειγμένες για να βάλετε τα δύσκολα, τα ευχάριστα, τα νόστιμα, τα τρυφερά.